Λοιπόν, είμαστε εδώ, έχουμε μαζί μας δύο αθλήτριες της Εθνικής Νέων Γυναικών που θα μετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην Τεργέστη τις επόμενες ημέρες. Είναι μαζί μας η Τζούλια Γαριφάλου και η Βασιλική Διαμαντοπούλου. Κορίτσια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν, θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για την προετοιμασία. Πώς κοιμάθηκε, εντάξει, πλέον έχει φτάσει στο τέλος της, αναχωρείτε με το καλό αύριο για την Ιταλία και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μία-μία, Τζούλια, εσύ. Η προετοιμασία ήταν πολύ μεγάλη φέτος. Ξεκινήσαμε πολύ νωρίς και τελειώνουμε πολύ αργά. Η ομάδα των 91 δεν πήγε ούτε σε τουρνουά, δεν είχε ούτε κάποια προετοιμασία εδώ πέρα με κάποια ξένη ομάδα, οπότε ήταν πολύ φτωχή. Ήμασταν μόνο εμείς με τις μικρές και μία φορά ήρθε η Ολλανδία για μία εβδομάδα και πάλι ήταν η μικρότερη ομάδα, δηλαδή εμείς δεν συμμετείχαμε πολύ. Οπότε ουσιαστικά είμαστε όλο το καλοκαίρι μόνοι μας εδώ, στον Άγιο Κοσμά και κάνουμε την προετοιμασία μας. Βασιλική. Ήταν όντως πολύ μεγάλη. Ξεκίνησε από τον Ιούλιο και έχουμε Σεπτέμβρη. Υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί και κούραση βέβαια. Εντάξει, όμως νομίζω έχουμε ξεπεράσει τους τραυματισμούς. Και θα πάμε καλά, πιστεύω. Όπως είπατε, είστε μια νέα ομάδα. Θεωρητικά, 2-3 είναι οι αθλήτρες του 91. Οι περισσότερες προέρχονται από τις νεάνιδες που αναδείχθηκαν πρωταθλήτρες Ευρώπης πριν λίγες μέρες. Αυτό ίσως σας επηρεάσει την ομάδα. Πώς το βλέπετε, λόγω απειρίας μικρότερες? Σίγουρα η ομάδα χρειάζονταν και μεγαλύτερες παίκτριες, αλλά οι μικρές πήγαν πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ δυνατές. Εμπειρίες πήραν και από το φετινό πανευρωπαϊκό τους και από το περσινό, οπότε δεν φοβόμαστε και πιστεύουμε όλα θα πάνε καλά. Βασιλική, ο όμιλος περιλαμβάνει Αμερική, Ιταλία και Ινδονησία. Θα ήθελα να μου πεις τους στόχους της ομάδας σε πρώτη φάση. Βασικός στόχος είναι πρώτα απ' όλα η οχτάδα, που πιστεύω, εντάξει, νομίζω ότι εύκολα θα δούμε και από εκεί πέρα βλέπουμε. Ό,τι καλύτερο θα το προσπαθήσουμε, δηλαδή. Θεωρείται εφικτός ο στόχος όσον αφορά κάποιο μετάλλιο? Σίγουρα. Τώρα σε τέτοια πρωταθλήτρια, σε τέτοια τουρνουά, όλα κρίνονται σε ένα παιχνίδι. Και εμείς πάμε για το καλύτερο δυνατόν. Δηλαδή, εφόσον ο στόχος μας είναι η οχτάδα, αλλά δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε σε ένα παιχνίδι. Από τη στιγμή που θα βγούμε στην οχτάδα, από εκεί και πέρα θα πάρουμε τα πάνω μας. Είναι ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε θεωρητικά και το επίπεδο θα είναι ιδιαίτερα υψηλό. Εσείς ξεχωρίζετε κάποιον από τους αντιπάλους σας ως χώρα, εννοώ? Νομίζω τη Ρωσία ξεχωρίζουμε. Πιστεύω πως είναι η Ρωσία. Τη Ρωσία, αλλά επειδή πολλές παίκτες από την ομάδα παίζουν και στις γυναίκες και είναι πολύ πολύ δυνατές. Και η Ιταλία. Την Ιταλία και την Αμερική, αυτές τις τρεις νομίζω. Ωραία. Τώρα η χρονιά καταλήγει προς το τέλος της. Ένα καλοκαίρι ιδιαίτερα επιτυχημένο, σαφώς για τα ελληνικά χρώματα. Με επιτυχίες, χρυσά μετάλλια, γενικότερα και μετάλλια σε όλες τις ηλικίες. Θεωρείτε το μέλλον της υδατοσφαίρισης λαμπρό, αισιόδοξο? Την άποψή σας? Πιστεύουμε ότι έχουμε πολύ μέλλον σαν το ελληνικό πόλο, έχει πάρα πολύ μέλλον και ειδικότερα οι μικρές ηλικίες που έχουν στόχο να μπουν στη γυναική ομάδα. Αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε βοήθεια από το κράτος. Χρειάζεται βοήθεια. Οπωσδήποτε. Γιατί και τα κορίτσια είναι εδώ πέρα από πέρσι, τις ξέρω από πολύ καιρό. Και οι περισσότερες ξέρω άτομα δηλαδή που θα σταματήσουν αναγκαστικά, γιατί δεν θα έχουν χρόνο να διαβάσουν και να κάνουν πόλο. Οπότε προτεραιότητα το σχολείο, φαντάζομαι. Αλλά πάνω σε αυτό. Ναι. Πάνω σε αυτό και σχετικά με τα προνόμια. Τι έχετε να πείτε, δηλαδή, σίγουρα είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους τους αθλητές ερασιτεχνικών αθλημάτων. Εντάξει, εμείς δεν ζητάμε ούτε λεφτά, ούτε καμία περιουσία. Το μόνο που ζητάμε είναι να σπουδάσουμε. Και εντάξει, όχι τόσο εμείς που έχουμε τελειώσει το σχολείο, αλλά τα κορίτσια που είναι η τελευταία της χρονιάς στο σχολείο και φέρανε ήδη μια πολύ καλή διάκριση. Και δεν δίνεται καμία επιβράβευση γι' αυτό. Για τις επιτυχίες που φέρανε. Ναι, γιατί πρώτα στην Ευρώπη δεν είναι και λίγο. Σίγουρα. Ναι, παρακαλώ. Απλά δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να συνδυαστούν και τα δύο. Και η τρίτη ηλικία είναι μια τάξη η οποία έχει πάρα πολύ, πάρα πολύ διάβασμα, πάρα πολλές ευθύνες, απαιτήσεις. Ναι. Δεν μπορούν να περιμένουν να βάλουν παίκτες στη γυναική ομάδα εφόσον πάρα πολλές από αυτές θα σταματήσουν ή θα λιγοστέψουν το χρόνο προπόνησης τους και τις κοπέλες. Και μια τελευταία ερώτηση. Περίπου πριν ένα μήνα στη Σανγκάη η Εθνική Γυναικών αναδείχθηκε χρυσή, παγκόσμια πρωταθλήτρια. Θέλω να ρωτήσω αν αυτές οι κοπέλες, οι
αθλήτριες αποτελούν πρότυπα για εσάς και ένα έξτρα κίνητρο για να ακολουθήσετε τα χνάρια τους. Σαφώς και αποτελούν πρότυπο και μας δίνουν και δύναμη και για να, να μπορέσουμε κι εμείς να φέρουμε κάτι καλύτερο και να συμπληρώσουμε όλο αυτό, να βάλουμε το κρασάκι στην τούρτα. Είναι εφικτό το 3 στα 3 στις γυναίκες. Σίγουρα. 3 χρυσά. Μακάρι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε.